Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είναι Κυριακή και τώρα πηγαίνω το αυτοκινητάκι μου βόλτα για να το κυνήσω. Είναι λίγο σκονισμένο, αλλά τα πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη είναι πανάκριβα, ειδικά στην περιοχή μας, οπότε δεν παίζει. Είναι τόσο ακριβά που θα έπρεπε κανονικά να απαιτήσω και τουαλέτα και air condition μέσα, αλλά τέλος πάντων. Σε αυτή την υπέροχη και απολαυστική βόλτα θέλω να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα που μου έχετε θέσει. Και πριν το κάνω αυτό, σας υπόσχομαι ότι δεν είμαι σε καμία εθνική οδό, είμαι μέσα στην πόλη, οι δρόμοι είναι άδειοι, μην ανησυχείτε για τη σωματική μου ακεραιότητα. Είμαι okay. Λοιπόν, να πηγαίνουμε σιγά σιγά, παρέα μαζί. Το πρώτο είναι, αναγκάστηκα δυστυχώς να σταματήσω με τη ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν κάτι που απόλαυσα πάρα πολύ μαζί με τους καλεσμένους μου. Το κλίμα στο Focus FM ήταν καταπληκτικό, οι άνθρωποι είναι ευγενέστατοι, είναι μία οικογένεια, οι άνθρωποι είναι δηλαδή τόσο απλοί και προσγειωμένοι, τους χάρηκα πάρα πολύ, μου άρεσε τρομερά και τώρα θα μου πείτε, μα γιατί το σταμάτησες, γιατί έτρωγα όλο μου το Σαββατοκύριακο. Δεν ξεκουραζόμουν καθόλου, γιατί η μία ώρα εκπομπής απαιτεί πάρα πολλές ώρες προετοιμασίας, πάρα πολλές, δηλαδή πριν από την εκπομπή έπρεπε να κάνω 4 ώρες έρευνας και προετοιμασίας για να ξέρω τι λέω και να ξέρω και ποιον έχω απέναντί μου και να κάνω και σωστές ερωτήσεις, έτσι, εκμεύτικες. Ακόμα και οι ερωτήσεις πρέπει να μελετώνται, δεν είναι τόσο απλό. Μην το ξεχνάτε την επεξεργασία του βίντεο, έτσι. Οπότε λοιπόν σύνολο μου έβγαινε όλο αυτό minimum 10 ώρες. 10 ώρες μέσα στην εβδομάδα, αδύνατον. Θα το είχα συνεχίσει με τα χίλια, γιατί σας είπα μου άρεσε πάρα πολύ, από τα ομορφότερα πράγματα που έχω τα τελευταία χρόνια είναι το ραδιόφωνο. Θα το είχα συνεχίσει οπωσδήποτε και αν θέλαν οι άνθρωποι φυσικά μελλοντικά και σε καθημερινή βάση, αν το κρίνανε ότι μπορώ να το κάνω, αν δεν έκανα τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν δεν έκανα τίποτα άλλο, θα έκανα ραδιόφωνο. Βρήκα τον εαυτό μου εκεί μέσα, ήταν καταπληκτική εμπειρία. Και νομίζω έχετε καταλάβει ότι το απολάμβανε. Αλλά αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου. Θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι χρήσιμη στην κοινωνία. Είναι ένα λειτουργήμα το οποίο βοηθάμε τους ανθρώπους να ξεκλειδώσουν και να βρουν το δρόμο τους στη ζωή μέσα από τις κρίσεις που περνάνε οι άνθρωποι κατά καιρούς. Βοηθάμε τους ανθρώπους να βρουν το άστρο τους. Λοιπόν, όπως βοήθησαν κάποια στιγμή και εμένα στη ζωή μου κάποιοι άλλοι άνθρωποι και ακόμα. Οπότε λοιπόν αυτό θέλω να κάνω, ένα πράγμα τη φορά, όπως μου έλεγαν παλιά κάποιοι καθηγητές μου, ένα πράγμα Μαγιοπούλου τη φορά, όχι πολλά μαζί. Και είχαν απόλυτα δίκιο, επιβεβαιώνεται συνεχώς, ένα πράγμα τη φορά παιδιά. Πραγματικά, δεν γίνεται γιατί διαλύεσαι, ο άνθρωπος χρειάζεται τουλάχιστον δύο μέρες ξεκούρασης. Δύο μέρες γεμάτες, ξεκούρασης και ψυχαγωγίας. Λοιπόν, αυτά, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι δεν είδατε τώρα πρόσφατα κάποιο καινούριο μου βίντεο, γιατί ετοιμάζομαι για να πάρω μια τελική πιστοποίηση και μετά από την καινούργια χρονιά θα αρχίσω να παρουσιάζω νέες υπηρεσίες, πολύ δυνατές τεχνικές, πολύ αποτελεσματικές μεθόδους, οι οποίες πιο σύντομα από τον παραδοσιακό χρόνο μπορούν να επουλώσουν πληγές, να εξομαλύνουν τις προεξοχές μας για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, στη δουλειά μας και πάνω απ' όλα με περισσότερη ψυχική ηρεμία και εσωτερική γαλήνη. Είναι καταπληκτικές τεχνικές, ακόμα δεν θα σας πω τι είναι, πραγματικά θέλω να κλείσω με αυτό και μετά να αρχίζω να το παρουσιάζω και θα βγαίνει κάθε εβδομάδα ένα βιντεάκι ενημερωτικό σχετικά με το πώς λειτουργεί πρώτον ο ανθρώπινος νους, έτσι, ο εγκέφαλος, δηλαδή το συνείδητο, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Θα αναλύσουμε με πολύ απλό τρόπο, πάντα ξέρετε τα λέω απλά, γιατί με ενδιαφέρει να καταλάβετε και όχι να κάνουμε εντύπωση εδώ. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους, γιατί επαναλαμβάνουμε συνέχεια ίδιες συμπεριφορές, ενώ θα θέλαμε να το πάμε αλλιώς. Τι συμβαίνει λοιπόν μέσα στο νου μας, γιατί σφραγίζονται μέσα μας κάποιες συμπεριφορές και κάποιες πεποιθήσεις και
συναισθήματα, γιατί αναπαράγονται συνεχώς. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό ερώτημα. Αυτά φυσικά δεν τα γνωρίζει η κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι εκπαιδευμένη σε αυτά τα θέματα και πολλές φορές όταν συναντάμε έτσι εσωτερικά μπλοκαρίσματα, οι άνθρωποι αντιδρούν πολύ λάθος όλο αυτό, γιατί δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος χωρίζει, το πρώτο που του λένε είναι βγες έξω, διασκέδασε και βρες άλλη. Αυτά είναι ανοησίες. Ο κόσμος δεν ξέρει καθόλου πώς να διαχειριστεί τις ψυχικές είτε δυσλειτουργίες, είτε δυσκολίες, είτε την ψυχική πτώση ενός ανθρώπου. Μετά από ένα χωρισμό έχεις μια πτώση, έτσι. Ή μετά από την απώλεια ενός ανθρώπου ή μιας εργασίας. Πάντα υπάρχει μια πτώση. Αυτό χρειάζεται να βιωθεί, να τιμηθεί, να το σεβαστεί ο άνθρωπος που το βιώνει και να αφήσει σιγά σιγά αυτό το συναίσθημα να κάνει τον κύκλο του. Λοιπόν, και φυσικά αφήνοντας το να κάνει τον κύκλο του, εγώ πάντα προτείνω να ζητήσετε βοήθεια για να έχετε κάποιον άνθρωπο επαγγελματία να σας στηρίζει, ο οποίος δεν ταυτίζεται με τα συναισθήματά σας καθόλου, να το ξέρετε, αλλά είναι εκεί και σας βοηθάει με ενσυναίσθηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο φίλος μας, οι γονείς μας και οι δικοί μας άνθρωποι, ναι, είναι πολύ σημαντικοί που είναι στη ζωή μας, αλλά πολλές φορές ταυτίζονται μαζί μας, θυμώνουν και με τον απέναντι, θυμώνουν και με εμάς και βιάζονται υπερβολικά να γίνουμε καλά, ενώ εμείς χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο χρόνο. Αναλυθούν πάρα πολλά πράγματα στο επόμενο, από την καινούργια χρονιά, μετά τα Χριστούγεννα. Λυπούμε που δεν είναι νωρίτερα, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να πάρουμε αυτή την πιστοποίηση επιτέλους. Έχουν γίνει και στη δική μου ζωή έτσι ορισμένες ανακατατάξεις. Καλό είναι και εγώ μαθαίνω και οι άλλοι μαθαίνουν, όλοι μαθαίνουμε, όλοι γινόμαστε καλύτεροι. Όλοι γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τις δυσκολίες. Γίνονται ξεκαθαρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά. Ό,τι περνάτε εσείς μπορεί να το περνάμε κι εμείς. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι είναι λάθος να εξειδανικεύετε ανθρώπους. Και εμείς μπορεί να περνάμε κάποιες φορές από ζόρικες καταστάσεις, να δυσκολευόμαστε, να δυσκολεύονται οι άλλοι μαζί μας, και χρειάζεται αυτές οι περιόδους να περάσουν, να κλείσει ο κύκλος και να ανοίξει μια νέα πόρτα. Και όταν λέω πόρτα, μια εσωτερική πόρτα. Εσύ δηλαδή να αρχίζεις να βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Αυτό εννοώ. Γιατί αλλιώς, πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί, θα αναπαράγεις συνέχεια τις ίδιες καταστάσεις και θα αναπαράγουν και οι άλλοι τα ίδια, αν δεν γίνουν εσωτερικές αλλαγές. Πολύ σημαντικό. Πολλά είπα σήμερα μαζί. Χρειάζεται πρώτα να γίνουν εσωτερικές αλλαγές, συνειδητοποιήσεις και μετά προχωράς στη ζωή σου. Όλες αυτές τις εσωτερικές άμυνες και τις εσωτερικές λειτουργίες, όλες, ένα μέρος των πολλών, γιατί είναι άπειρες, και όσες είναι στη δικό μας πεδίο δράσης και στη δική μας αρμοδιότητα, στον τομέα της συμβουλευτικής, φυσικά θα τα αναλύσουμε και θα τα εξηγήσουμε για να μπορούμε να καταλάβουμε τον ίδιο μας τον εαυτό καλύτερα, φίλοι μου, αγαπητοί. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε και έναν διάλογο μαζί. Χρειάζεται να γίνει ξανά ένα live, νομίζω. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε live για να κουβεντιάσουμε και λιγάκι. Αν και τα live είναι πάρα πολύ κουραστικά, αλλά είναι ωραία. Είναι ωραία γιατί είμαστε σε άμεση επαφή, όσο μπορούμε να λέμε ότι είμαστε σε άμεση επαφή, μέσα από έναν υπολογιστή. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γράψτε ό,τι θέλετε από κάτω. Να ξέρετε ότι σας σέβομαι πάρα πολύ και δεν θεωρώ καθόλου δεδομένο το γεγονός ότι μας παρακολουθείτε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είμαστε τώρα μαζί εδώ? 9 νομίζω είμαστε μαζί. 9 χρόνια. Λοιπόν, σας φιλώ. Θα γίνεται φυσικά μέχρι τη νέα χρονιά που και που κάποιο βιντεάκι, έτσι το χαλαρώ για να μην χάνουμε επαφή, αλλά η δύναμη θα βγει από τη νέα χρονιά. Να το ξέρετε, εκεί θα έχουμε πολύ special υλικό, πιστέψτε με, special υλικό. Θα δημιουργήσουμε και ένα δωρεάν e-book με πολύ σημαντικές πληροφορίες για τους ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα με την αυτογνωσία. Θα λειτουργήσουμε έντιμα, τίμια και με μπόλικη αλήθεια, γιατί ξέρετε ότι εγώ σας τα λέω πάντα to the point και πάντα έτσι
τσακ μπαμ όπως είναι. Ποτέ δεν μιλάω, όπως λένε οι Γερμανοί, γύρω από, από τη σούπα. Δηλαδή, είναι μια γερμανική έκφραση, γύρω από τη σούπα. Δηλαδή, δεν πάω γύρω-γύρω με το κουταλάκι. Μπαμ, πηγαίνω στη ρίζα. Ακριβώς. Και αυτό θέλω πάντα. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, να είμαστε έντιμοι με τους ανθρώπους που μας ακούνε και να ξέρουμε τι έχουν να κάνουν. Οπότε λοιπόν, θα γίνει μια εκτενέστερη ενημέρωση από τη νέα χρονιά. Μείνετε συντονισμένοι, να είστε σε εγρήγορση και ενδιάμεσα μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε μια έτσι όμορφη, χαλαρή επαφή. Και φυσικά οι υπηρεσίες μας συνεχίζουν να υφίστανται. Okay. Λοιπόν, σας χαιρετώ, σας φιλώ και τα ξαναλέμε στο επόμενο μας θέμα και βίντεο. Φιλάκια πολλά!